Γεια σας φίλοι μου, συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμα μετά από το πρώτο μέρος που είδαμε για την τηλεοπτική σειρά και παιχνίδι The Last of Us, όπου αναλύσαμε την ύπαρξη του Μίκητα που είναι πραγματικός, του Cordyceps, και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος που αναρωτιόμαστε για το The Last of Us, αν θα μπορούσε ένας θανατηφόρος Μίκητας να προκαλέσει πραγματική πανδημία. Οι versus Μίκητες, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα, ποιοι τύποι παθογόνων οργανισμών θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια φρικτή πανδημία, οι επιστήμονες θα απαντήσουν για τους ιούς που ανησυχούν. Η γρήπη, ένας κορονοϊός που μοιάζει με SARS ή ένας παραμυξοϊός που προκαλεί φρικτές ασθένειες όπως τον νύπαχ και το χέντρα. Κανείς δεν θα πει ποτέ Μίκητες. Και ένας Μίκητας δεν προκάλεσε ποτέ μια τεράστια πανδημία παρόμοια με αυτή που βιώνει ο κόσμος με το COVID-19. Ο λόγος. Οι ιοί έχουν πολλά μεγάλα πλεονεκτήματα ενάντια των μυκήτων όταν πρόκειται για τη μόλυνση ανθρώπων. Για αρχή εξαπλώνονται πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, το μεγάλο πλεονέκτημα, αν θέλετε, για τους ιούς είναι ότι ένα ιικό σωματίδιο μπορεί να γίνει χιλιάδες σωματίδια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς ο ιός παράγει περισσότερα ιικά σωματίδια και έχει την τάση να έχει μεταλλάξεις. Αυτή η τάση για μετάλλαξη σημαίνει ότι οι ιοί μπορούν να αλλάξουν και να εξελιχθούν πιο γρήγορα από τους μύκητες. Αυτές οι μεταλλάξεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα έκδοση που θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνη γρήγορα. Έτσι, ξαφνικά, ας πούμε, σε λίγες εβδομάδες ο ιός μπορεί να αρχίσει να αποφεύγει το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων. Στη συνέχεια, αστραπιαία, ολόκληρος ο κόσμος γίνεται ξανά ευαίσθητος στον ιό και τις μοιριάδες παραλλαγές. Το έχουμε ζήσει αυτό με το COVID-19 και τις πάρα πολλές παραλλαγές που είχε. Εδώ είναι το βασικό μέρος. Οι μύκητες γενικά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, έχουν δείξει μελέτες. Μεταλλάσσονται περισσότερο από 10.000 φορές πιο αργά από τους ιούς, κατά μέσο όρο υπολόγισαν οι επιστήμονες. Η ακριβής εκτίμηση εξαρτάται από το συγκεκριμένο ιό και το μύκητα. Επιπλέον, οι άνθρωποι που έχουν υγιές ανοσοποιητικό σύστημα μπορούν να καταπολεμήσουν τις μυκητιάσεις προτού γίνουν επικίνδυνες. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι ανοσιολογικά ικανοί άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν από έναν μύκητα που εισέρχεται στο σώμα τους. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για πολλούς ιούς. Βέβαια, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από μυκητιάσεις κάθε χρόνο και υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία ότι αυτοί οι θάνατοι θα αυξηθούν εν μέρη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι θερμοκρασίες του σώματός μας είναι αρκετά υψηλές ώστε οι περισσότεροι οργανισμοί δεν μπορούν να επιβιώσουν στο σώμα μας. Υπάρχουν όμως είδη μυκήτων που αντέχουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και ως εκ τούτου μπορούν να μολύνουν τον άνθρωπο. Η κλιματική αλλαγή εξοπλίζει ορισμένους μύκητες με την ικανότητα να αντέχουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και είναι πιθανό ότι ένας μύκητας με παρόμοιες δυνατότητες ελέγχου του νου θα μπορούσε σε κάποιο σημείο να είναι σε θέση να αντέξει θερμοκρασία του σώματος ενός ανθρώπου. Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο βλέπουμε περισσότερες μυκητιακές λοιμώξεις στους ανθρώπους, αλλά και πάλι μέχρι σήμερα κανένα από αυτά δεν είναι Cordyceps. Ωστόσο, ίσως αυτό να συμβεί στο μέλλον, αλλά προς το παρόν αυτό δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία, πραγματικά στοιχεία, ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει αυτή την κατηγορία παθογόνων παραγόντων πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Επίσης, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτή η διαδικασία συμβαίνει ήδη, τουλάχιστον με ένα είδος μύκητα που ονομάζεται Candida auris. Είναι ένα αναδυόμενο είδος που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο αυτί μιας 70χρονης γυναίκας στην Ιαπωνία το 2009 και έχει ήδη εμφανιστεί ανεξάρτητα σε 3 ηπείρους. Αυτό το είδος μύκητα είναι πολύ άσχημο, επειδή είναι ανθεκτικό σε πολλά από τα φάρμακα που έχουμε διαθέσιμα. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται επίσης ότι έχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο να αλλάξει με τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ασθένειες στους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή το Candida auris είναι ένα σημαντικό πρόβλημα σε πολλά νοσοκομεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη ΣΥΠΑ, αλλά είναι κυρίως ένας κίνδυνος για άτομα με εξασθενημένα ανασωπητικά συστήματα και που είναι πολύ άρρωστα. Για πολλούς ανθρώπους είναι πιθανός ακίνδυνο. Και παρόλο που κανένας μύκητας δεν έχει προκαλέσει θανατηφόρα πανδημία στους ανθρώπους, έχουν προκαλέσει φρικτά ξεσπάσματα στην άγρια ζωή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κοιτάξετε νυχτερίδες με σύνδρομο λευκής μύτης ή βατράχους και σαλαμάνδρες με μύκητα χιτρίδος. Πολύ περίεργα ονόματα, αλλά είναι υπαρκτές μυκητιακές ασθένειες που αν τις ψάξετε στο ίντερνετ θα δείτε πόσο σημαντικές είναι και πόσο κακό έχουν κάνει στην ζωή και στην συμπεριφορά των ζώων που έχουν επηρεάσει. Αυτοί οι μύκητες είναι πραγματικά καταστροφικά παθογόνα για αυτά τα είδη, ικανά να εξαφανίσουν ουσιαστικά ολόκληρες ομάδες αυτών των άγριων ζώων.
Αυτό ήταν και το δεύτερο μέρος της σειράς που κάνω, η οποία εμπνέεται από την τηλεοπτική σειρά The Last of Us. Δείτε το πρώτο επεισόδιο και αναμένεται για το τρίτο επεισόδιο που έχει σχέση με τον εμβολιασμό πάνω σε μύκητες. Κάντε εγγραφή, παρακολουθήστε το κανάλι μου, χτυπήστε το καμπανάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις και θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε πάρα πολλά και όμορφα πράγματα για μύκητες, μανιτάρια και ό,τι άλλο ενδιαφέρον κρίνω ότι μπορεί να σας αγγίξει και σας. Γεια σας.